Μύθος του Εσώπου, ο βοριάς και ο ήλιος. Πριν πολλά πολλά χρόνια, ο βοριάς, ο βόρειος άνεμος και ο ήλιος είχαν μια διαφωνία. Ο καθένας θεωρούσε ότι ήταν δυνατότερος από τον άλλο. «Εγώ είμαι ο πιο δυνατός», έλεγε ο ήλιος και έλαμπε καμαρωτός. «Όχι, εγώ είμαι ο δυνατότερος», φώναζε ο βοριάς και φυσούσε δυνατά για να το αποδείξει. Η διαφωνία αυτή κρατούσε μέρες, αφού και οι δύο ήταν τόσο πεισματάριδες που δεν άλλαζαν γνώμη. Μια μέρα, και ενώ φαινόταν ότι η διαφωνία αυτή δεν θα τελειώσει ποτέ, είπε ο βοριάς. «Σκέφτηκα κάτι. Υπάρχει τρόπος να δούμε ποιος είναι ο δυνατότερος. Θα βρούμε έναν άνθρωπο στην τύχη, και όποιος καταφέρει να τον αναγκάσει να βγάλει τα ρούχα του, θα είναι ο δυνατότερος». Ο ήλιος βρήκε πολύ καλή την ιδέα του βοριά και αμέσως ξεκίνησαν με σκοπό να βρουν έναν άνθρωπο. Δεν πέρασε πολλή ώρα και να, κάποιος ο δειπόρος ερχόταν προς το μέρος τους. Πριν τους πλησιάσει αρκετά, συμφώνησαν να ξεκινήσει πρώτος ο βοριάς την προσπάθεια να τον οκδίσει. Άρχισε τότε να φυσάει προς την κατεύθυνση του ανθρώπου. Όμως, μόλις οι πρώτες ρηπές του έφταναν τον οδηπόρο, εκείνος σταύρωσε τα χέρια του και χαμήλωσε το κεφάλι, για να προφυλακτεί από τον άνεμο. Ο βοριάς συνέχισε να φυσάει, αλλά ο άνθρωπος αντί να γδυθεί, κούμπωσε επιμελώς το πανοφόρι του. Θυμωμένος ο βοριάς φύσηξε πιο δυνατά, αλλά το ποθητό για αυτόν αποτέλεσμα δεν ερχόταν. Αντίθετα, ο άνθρωπος έβγαλε από τις αποσκευές του μία κουβέρτα και τη λύχτηκε με αυτή. Απογοητευμένος τότε ο βοριάς, έδωσε την θέση του στον ήλιο για να προσπαθήσει και εκείνος. Ο ήλιος υψώθηκε στον ουρανό και άρχισε να λάμπει, σκορπώντας μία ευχάριστη ζεστασιά στο μέρος που προηγουμένως είχε παγώσει από το φύσημα του βοριά. Αμέσως ο άνθρωπος έβγαλε την κουβέρτα από πάνω του και την ξαναέβαλε στις αποσκευές του. Ο ήλιος συνέχισε τότε να λάμπει και μάλιστα δυνάμωνε σιγά σιγά την έντασή του. Αρχίζοντας να υδρώνει τότε ο δειπόρος, έβγαζε σιγά σιγά τα ρούχα του, ώσπου το τέλος, ολόγυμνος και τρέχοντας, έψαχνε να βρει κάποιο δέντρο για να προφυλακτεί από τη λάμψη του ήλιου στο νίσκιο του. Δέντρο δεν βρήκε, αλλά για καλή του τύχη εκεί κοντά κυλούσε ένα ποτάμι. Σε αυτό βούτυξε ο δειπόρος μας και κάθισε ως ότου ο ήλιος επανήλθε στη φυσιολογική του λάμψη. Ο βοριάς ιτημένος γύρισε προς τον ήλιο και του είπε «Είσαι όντως ο δυνατότερος».